Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλεπίβολο έργο της πολλά υποσχόμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Κρήτη και Αττική ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι υπογραφές για τις συμβάσεις θα πέσουν στην Κρήτη την Τετάρτη 10 Ιουνίου, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ στο νησί θα βρίσκονται και εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ, Μάνος Μανουσάκης, στις 10 Ιουνίου θα υπογράψουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης τις συμβάσεις για το ιστορικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής ύψους 1 δις ευρώ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2023, οπότε θα ολοκληρωθεί το έργο από την θυγατρική εταιρεία μας Ariadne Interconnection, η Κρήτη θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, λύνοντας ουσιαστικά το ενεργειακό πρόβλημα που ταλαιπωρεί το νησί εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά από τότε που αναπτύχθηκε τουριστικά. Αυτό το ιστορικό έργο φαίνεται πως είναι στην τελική ευθεία αφού βρισκόταν στο περίμενε για τουλάχιστον μία δεκαετία. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι έως το 2023, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχω γνώση και ενημέρωση για ορισμένα από τα στάδια του. Οι υπηρεσίες αποκεντρωμένες έχουν και εμπλοκή σε σχέση με την αδειοδότηση κάποιων σταδίων και τμήματων όσον αφορά τις εγκρίσεις επέμβασης από τις δασικές υπηρεσίες σε δημόσια γη. Εν τω μεταξύ, με την άφιξη του Υπουργού Περιβάλλοντος στην Κρήτη, τα βλέμματα στρέφονται στην Ίσο Χρυσή, ένα διαμάντι του νότιου κρητικού πελάγους που αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους και εκπέμπει σως. Θα το πω για άλλη μια φορά, το πρόβλημα είναι η φύλαξη. Αν υπάρχει φύλαξη, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και κάποια χρήματα πρέπει να δοθούμε για να φτιαχτεί μια καλύτερη προβλήτα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πάνω στην Ίσο Χρυσή πλησιάζει κόσμος και κάποιοι από αυτούς προστατεύουν την Ίσο Χρυσή, κάποιοι δημιουργούν προβλήματα ειδικά σε θέματα στο δάσος των κέντρων. Για την Ίσο Χρυσή ή αλλιώς Γαϊδουρονήσι υπάρχει μια περιβαλλοντική μελέτη η οποία, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα για να μην αφανιστεί αυτό το νησί κόσμημα με το κεδρόδασος και τη Σμαραγδένια παραλία. Στόχος είναι τόσο η ανάδειξη της χρυσής όσο και η προστασία της. Υπάρχουν γενικά μεγάλα προβλήματα τα οποία οφείλουν να λυθούν άμεσα, γιατί όλο αυτό το μοναδικό κόσμημα του περιβάλλοντος στην Κρήτη κινδυνεύει με εξαφάνιση κυριολεκτικά. Χρειάζεται χρήματα και προσωπικό. Αυτά τα δύο πράγματα θα ζητήσουμε κατά βάση από τον Υπουργό στην προσπάθειά μας, στην εργασία με το Υπουργείο, να δώσουμε επιτέλους μία λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ίσος Χρυσή εδώ και πολλά χρόνια. Η επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη θα είναι διήμερη στις 9 και 10 Ιουνίου και θα συνοδεύεται από μικρό κλιμάκιο του Υπουργείου Ενέργειας.